Το Θρύλος 24 είναι εδώ στο Groupon Arena, το γήπεδο της Φερεντσβάρος, το νέο γήπεδο, εδώ και 10 χρόνια βέβαια έχει κτιστεί, αλλά είναι πραγματικά ένα στολίδι για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, είναι η έδρα εδώ που ο Ολυμπιακός αύριο το βράδυ θα προσπαθήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει το δικαίωμα να περάσει στην επόμενη φάση του Conference League. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ με αρκετές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και απαντήσεις. Μία από αυτές που κάναμε εμείς και το ρωτήσαμε αν κρατάει καλές αναμνήσεις από αυτήν εδώ την πόλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν ένα χρόνο το Μάιο κατέκτησε, πήρε το κύπελο με αντίπαλο τη Ρώμα του Μουρίνιο, έτσι. Και αν μπορεί και αύριο το βράδυ να φύγει με την ίδια χαρά, την ίδια ικανοποίηση από αυτό εδώ το γήπεδο με την πρόκληση του Ολυμπιακού. Χαμογέλασε, είπε, προφανώς αυτό περιμένει να γίνει. Η άλλη ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα άλλου συναδέλφου, ήταν αυτό που ακούγεται εδώ στην Βουδαπέστη, εδώ και μέρες, το είπαν και οι ποδοσφαιριστές, για κόλαση μιλάνε και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής της Φερεντσβάρος. Αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου και είπε κόλαση ήταν και στο γήπεδο της Τούμπας την περασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Τα ίδια ζήσαμε, αλλά ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε και φύγαμε με την νίκη και μάλιστα μια πολύ εμφαντική νίκη. Άρα η λέξη κόλαση προφανώς δεν επηρεάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Όπως έχει παίξει και άλλες φορές τέτοιες δυνατές έντες, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πώς θα αντιδράσει ο ίδιος ο προπονητής, τι λύσεις θα βρει, πώς θα ξεκινήσει την βασική ενδεκάδα. Προφανώς και δεν είναι τα χαρτιά του ο Βάσκος τεχνικός, ούτε και πρόκειται να το κάνει. Αν και τώρα, όπως βλέπετε, είναι η τελευταία προπόνηση, θα ολοκληρωθεί σε λίγο. Προφανώς και δεν έχει να δείξει και δεν θα δείξει τίποτα από αυτά που έχει στο μυαλό του για την ενδεκάδα, το πλάνο δηλαδή. Συνηθίζει να κάνει εκπλήξεις, αν και αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αλλάξει και πολλά πράγματα, ειδικά στην τριάδα του κέντρου, Πόρτα, Τσικίνιο, Έσε. Τρεις παίκτες οι οποίοι στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή έδωσαν ρεσιντάλ. Έτσι, νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός έκανε αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα την Κυριακή, αυτό ήταν ο λόγος, στο κέντρο του δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, το ποιοι θα ξεκινήσουν θα το μάθουμε νομίζω λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτά εδώ από την Βουδαπέστη και ευχή όλων αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός να φύγει με την πρόκριση και να επιστρέψει στην Αθήνα, ώστε να μπει στην επόμενη κλήρωση και να προχωρήσει στο Conference League.